Ανάχωμα στην ακρίβεια επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με μια δέσμη 4 μέτρων που η πλειοψηφία αυτών θα εφαρμοστεί ως τον Μάρτιο. Στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές σε μια σειρά από προϊόντα, όπως απορρυπαντικά, βρεφικά γάλατα και πάνες, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, καθαριστικά, αλλά και νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Ειδική πρόνοια θα υπάρχει και για το ζήτημα του βρεφικού γάλατος. Όπου πράγματι είναι παντελώς αδικαιολόγητο, γιατί οι τιμές στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβότερες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε οι τιμές να προσαρμοστούν σε λογικά για την Ευρώπη επίπεδα. Μέχρι να καταλάβουν όλοι, και θα έλεγα ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείες, ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμός της απληστείας δεν μπορεί να είναι ανεκτός. Τα παιδικά γενικά είναι πανάκριβα, όχι απλά ακριβά. Και τροφές και γάλατα, πάνες. Σε ό,τι αφορά το βρεφικό γάλα που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες για τις πολύ υψηλές τιμές, έρχεται να μπει ένα πλαφόν 7% στο εμπορικό κέρδος των επιχειρήσεων. Επίσης, έρχεται κόφτης 30% στις εκπτώσεις προμηθευτών προς σούπερ μάρκετ και μείωση τιμής στο ράφι, σε απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες, οδοντόκρεμες, καθαριστικά και άλλα προϊόντα. Επίσης, μπαίνει ένα τέλος στις παραπλανητικές προσφορές. Από σήμερα, όποιες εταιρείες προχωρήσουν σε ανατιμήσεις και εντός 3 μηνών δεν θα μπορούν να κάνουν προωθητικές ενέργειες. Τώρα το τέταρτο και τελευταίο μέτρο της κυβέρνησης είναι οι καθαρές τιμές, net prices, από τον παραγωγό μέχρι και τον τελικό σταθμό πώλησης που φτάνει στον καταναλωτή, σε νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός Μαρτίου το αργότερο. Δίνουμε ένα χρόνο περίπου 40-50 ημερών για να προσαρμόσουν οι εταιρείες, οι προμηθευτικές, τις εμπορικές, τις πολιτικές και τις νέες τιμές, και αυτές να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα γίνει έλεγχος και βεβαίως η σύγκριση της τιμής ραφιού πριν την εφαρμογή του μέτρου και μετά θα είναι πάρα πολύ εύκολη. Το μόνο μέτρο που θα εφαρμοστεί άμεσα είναι το φρένο σε προσφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ για όσες εταιρείες προχωρήσουν σε ανατιμήσεις από σήμερα. Αυτές οι εταιρείες δεν θα μπορούν να κάνουν προωθητικές ενέργειες για το επόμενο τρίμηνο. Εκεί που χτυπάει πολύ είναι κρέατα, αυγά, τόνο ξέρω εγώ που αγοράζω και γαλακτοκομικά. Κόφτης μπαίνει και μόνιμα πλέον για τις μαϊμού προσφορές και τις πλασματικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30% με στόχο να πέσουν οι αρχικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.